κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού και δεξίας στην Ευρώπη γιόρτασε τα 10 της χρόνια. Το Ναβαρίνο Challenge επέστρεψε το τρίμερο 21-23 Οκτωβρίου στην Κώστα Ναβαρίνο με κεντρικό μήνυμα «Ο αθλητισμός ενώνει». Είναι μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους ανθρώπους, και πρωταθλητές αλλά και απλούς αθλούμενους. Πρέπει όλοι να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, υγεία πάνω απ' όλα, αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό. Όλα τα παιδιά να μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, να αθλούνται. Αυτό είναι το εφαγωνίζεστε. Για μένα είναι χαρά να βλέπω πολλά παιδιά να έρχονται και έτσι να δίνουν χαρά και να γεμίζουν τα αθλήματα. Στο φετινό Ναβαρίνο Challenge έδωσαν το παρόν πάνω από 3.000 συμμετέχοντες όλων των ηλικιών από 23 χώρες. Καταρχάς είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σε ένα τόσο όμορφο αθλητικό κοινωνικό γεγονός που συσπηρώνει την οικογένεια, σε ένα τόσο υπέροχο τόπο ευλογημένο από το Θεό. Για μας ήταν μεγάλη χαρά λοιπόν που κάναμε σήμερα ενόργανη γυμναστική σε μικρούς και μεγάλους και μάλιστα ταυτόχρονα, κάτι που πρεσβεύουμε τα τελευταία χρόνια και κάτι που προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι ενόργανη είναι για όλες τις ηλικίες. Όλοι τους μοιράστηκαν τις ίδιες αξίες και την αγάπη για τον αθλητισμό με φόντο τον μαγευτικό μεσσηνιακό κόλπο και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σώμα μας θα μας ταξιδέψει, ελπίζουμε όλοι, 100 χρόνια. Είναι το πλοίο της ζωής μας. Καλό είναι να παίρνουμε παράδειγμα από αυτές τις ωραίες δράσεις του challenge, του Ναβαρίνο challenge. Σε ένα συγκλονιστικό χώρο. Άλλη μια φορά εδώ, 10ο Ναβαρίνο Challenge. Πραγματικά νομίζω ότι φέτος είναι η διοργάνωση η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είναι καλύτερη από όλες τις φορές και λόγω του επαιτειακού χαρακτήρα, αλλά και διότι φαίνεται ότι όταν λέμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους, είναι ακόμα στο ανέβασμα. Δηλαδή έχει πολύ καιρό ακόμα, έχει περιθώρια να εξελιχθεί. Βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνονται καινοτομίες, προσθέτονται πράγματα. Το φετινό Ναβαρίνο Challenge ήταν πλουσιότερο από ποτέ με πάνω από 40 δράσεις, 16 Ολυμπιακά αθλήματα και παρουσία σπουδαίων προσωπικότητων όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Θοδωρής Βλάχος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Στέφανος Ντούσκος, ο Γιώργος Πρίντεζης και πολλοί άλλοι. Δεν βλέπεις συχνά συσσωρευμένους τόσους αθλητές να προσπαθούν να μεταδώσουν το αθλητικό ιδεώδες. Οπότε με πολύ χαρά συμμετείχα κι εγώ. Δείξαμε με τη Βασιλική μαζί σε παιδιά και μεγάλους το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής. Το καταδύναμη, γιατί θέλουμε και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σίγουρα θα ήθελα να ξαναβρεθώ και να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Και είναι πολύ όμορφο που οι μικροί, οι μεγάλοι, γίνονται όλοι ένα. Μια διοργάνωση που φρόντισε για την εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας συμβάλλοντας με τις ενέργειές της στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Ναβαρίνο Challenge αποτέλεσε το πρώτο αθλητικό γεγονός παγκοσμίως που απένιμε στους συμμετέχοντες μετάλλια και πλακέτες από θήκη, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τις αρχές της πράσινης επιχειρηματικότητας και της επαναχρησιμοποίησης φυσικών πόρων. Η αξία του εθελοντισμού και η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ναβαρίνο Challenge 2022, με τη φετινή διοργάνωση να χαρακτηρίζεται από το συνέστημα της χαρμολύπης εξαιτίας της απώλειας ενός φίλου. Ενός κορυφαίου αθλητή προτύπου, του Ολυμπιονίκη του Ταϊκβοντό, Αλέξανδρου Νικολαίδη. A beautiful Greek word that I've become familiar with. Some of you might know this word. It's an ancient word. It's harmolipi. And harmolipi means feelings of both joy and sorrow at the same time. I think the best English translation would be bittersweetness. And that is because as we're here celebrating the 10-year anniversary of the ナβαρίνο Challenge, we're also mourning the loss of one of our family members, Alexandros Nikolaidis. Δεν θέλω να ξεχάσω το φίλο Αλέξανδρο, θα είναι πάντα κοντά μας. Και μας έκανε να νιώσουμε υπερήφανοι για αυτά που είχε προσφέρει στην καριέρα του αθλητής, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αφήσει το στίγμα του στη συνέχεια της ζωής μας.
αφιερώνοντας τα μετάλλια του στο να σωθεί ένα παιδί, να χαμογελάσει ένα παιδί, να γνωρίσει ένα παιδί τον αθλητισμό. Αλέξανδρε, καλό σου ταξίδι και θα προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε όλα τα παιδιά και όλους τους γονείς να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Η ατμόσφαιρα ήταν συγκινησιακά φορτισμένη και άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά με όραμα τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά στην αηφόρο ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.